Φίλες και φίλοι, μετά από απέτηση του κοινού, μαζί μας ξανά ο Χάρης ο Βασιλιάδης, ο κλινικός ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής, που φιλοξενήσαμε άλλες δύο φορές στο κανάλι μας. Και Χάρη, ο κόσμος σε αγαπά. Και εγώ τους αγαπώ, και εγώ σας αγαπώ. Ο κόσμος σε έχει συμπαθήσει πάρα πολύ, κρέμεται από τα χείλη σου. Τα δύο βίντεο που φτιάξαμε μαζί είχαν πολύ μεγάλη απήχηση και επειδή εγώ διαβάζω όλα τα σχόλια στο κανάλι, δεν βρέθηκε ούτε ένα σχόλιο μου να πει κάτι αρνητικό για σένα. Ήταν όλα θετικά και λένε οι φίλοι στο κανάλι τους αρέσει πολύ ο δομημένος σου λόγος, το ότι τα έχεις αυτά που δίνεις μέσα από τα βίντεο είναι και μελετημένα αλλά και εύπεπτα. Δεν μιλάς με όρους δύσκολους, ακαδυσνόητους, είσαι κατανοητός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, σήμερα με το Χάρη, αφορμή για τη σημερινή μας τη συζήτηση, είναι μια επιστολή που έστειλε μία φίλη από το κανάλι, η οποία είναι συνδρομήτρια στο κανάλι, είδε το προηγούμενο βίντεο που κάναμε με το Χάρη, που ήταν για την ομοφιλοφιλία και το coming out, και μας έστειλε το ακόλουθο σχόλιο. Θα το διαβάσω, Χάρη μου, για σχολιάσεις εσύ. Ρωτάει, υπάρχει περίπτωση οι έφηβοι 14 με 16 χρονών να περάσουν μια φάση που να μην ξέρουν ούτε τα ίδια τα παιδιά αν έρχονται από γυναίκες ή από άνδρες ή αν έρχονται και από τα δύο φύλλα, όπως συνέβη και στην περίπτωση της κόρης μου 15 χρονών, η οποία μου εξομολογήθηκε πως της αρέσουν και τα κορίτσια και τα αγόρια. Είναι αυτό εφικτό να συμβεί? Γίνεται ένας άνθρωπος να έρχεται και από τα δύο φύλλα? Τι κάνουμε σε μια τέτοια περίπτωση? Αφήνουμε το παιδί να πειραματιστεί? Οι γονείς του κοριτσιού που η κόρη μου δήλωσε πως είχε συναισθήματα για αυτήν, μόλις το έμαθαν, την πήγαν σε ψυχολόγο, την απομάκρυναν από όλες τις παρέες, την απείλησαν με διάφορα. Της πήραν το κινητό και εμένα προσωπικά μου έκοψαν και την καλημέρα, ενώ είχαμε μια πολύ ωραία φιλική σχέση μέχρι τώρα. Εγώ από την άλλη είχα τελείως διαφορετική προσέγγιση. Είμαστε πολύ καλά με το παιδί μου, έχω όμως πολλές απορίες, αν και έχω συζητήσει και προσωπικά το θέμα αυτό με την ψυχολόγο μου. Η ίδια μου είπε πως πλέον τα παιδιά, λόγω του ότι βάλλονται καθημερινά από αρνητικά πρότυπα, αυτό της το είπε ψυχολόγος της κοπέλας που μας στέλνει το σχόλιο, μπορεί να περάσουν μια τέτοια φάση. Και επίσης μου είπε, εγώ χάρη εδώ ψυχολόγο να λέει για αρνητικά πρότυπα, αμέσως κόκκινη σημαία. Τι σημαίνει βάλλονται τα παιδιά από αρνητικά πρότυπα? Φαντάζομαι θα εννοεί ότι πλέον υπάρχει visibility, ορατότητα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στη pop κουλτούρα. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει ένας τραγουδιστής ο οποίος να είναι openly gay, να είναι ανοιχτό ομοφιλόφιλος και να το δείχνει, ή ένας άνθρωπος που βγαίνει στην τηλεόραση να μην κρύβει το σεξουαλικό του προσανατολισμό. Αυτά είναι αρνητικά πρότυπα. Δηλαδή αυτόν από μόνο του εμένα μου χτύπησε καμπανάκι. Επίσης μου είπε, της είπε αυτή η ψυχολόγος, πως η προσωπική της άποψη είναι πως για αρκετούς ανθρώπους αυτό είναι απλά επιλογή και όχι ξεκάθαρα η φύση τους. Είναι σίγουρα ψυχολόγος αυτή η γυναίκα, σίγουρα, δεν ξέρω. Mm. Ένα σταθώ δίπλα της και αυτό κάνω. Πολύ θα ήθελα να κάνετε ένα βίντεο με έναν ειδικό που να αφορά τους εφήβους κάτω των 18 χρόνων και τέτοια φάση. Και κατά πόσον, πολύ θα ήθελα να κάνω ένα βίντεο με ένα ειδικό που να αφορά έφηβους κάτω των 18 χρόνων και κατά πόσον μπορεί να επηρεαστούν από διάφορους ανθρώπους που παρακολουθούν στο YouTube και σε άλλα μέσα όπου η ψυχική τους υγεία είναι αφαταλαντευόμενη. Λοιπόν, δικό σου. Κάνε έναν αρχικό σχόλιο πάνω στο σχόλιο που είναι αφορμή για να κάνουμε αυτό το βίντεο. Εγώ πιστεύω ότι είναι παραπληροφόρηση και μπορεί να δημιουργήσει πολύ αρνητικές επιπτώσεις σε κάποιον που μπορεί να το ακούσει, ή η μητέρα, ή πατέρα, γονείς, ή ακόμα και τους ίδιους τα ίδια τα παιδιά, τους εφήβους. Είναι παραπληροφόρηση. Δηλαδή, πώς μπορεί ένας ψυχολόγος, αν όντως είναι ψυχολόγος, γιατί εντάξει δεν ξέρουμε σίγουρα ότι είναι σε ψυχολόγο, μπορεί να έχει πάει κάπου που να νομίζει πως είναι ψυχολόγος, αλλά να μην είναι. Να είναι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, κάτι άλλο που να αφήνει να νοηθεί ότι είναι ψυχολόγος. Πώς μπορεί ένας ψυχολόγος το 2020 να υποστηρίζει ότι είναι επιλογή ομοφιλοφιλία και ότι τα παιδιά στην εφηβεία επηρεάζονται από αρνητικά πρότυπα? Δηλαδή αυτό από μόνο του είναι πρωτάκουστο, ανήκουστο. Δηλαδή πρόκειται για ομοφοβικό ψυχολόγο, να, εάν είναι ψυχολόγος. Νομίζω δηλαδή. Χάρη μου,
θεωρείς ότι υπάρχει περίπτωση οι έφηβοι να περάσουν μια φάση που να μην ξέρουν ούτε οι ίδιοι αν έρχονται, αν ελκύονται από γυναίκες ή άντρες ή και από τα δύο φύλλα? Ναι. Ο πειραματισμός βασικά στην εφηβεία είναι απόλυτα φυσιολογικός, okay, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να επισημάνω. Είναι συνηθισμένο το φαινόμενο τόσο για τα αγόρια όσο και για τα κορίτσια. Η αναζήτηση της σεξουαλικής ταυτότητας μπορεί να διαρκέσει για αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμα και μέχρι τα 25 χρόνια. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάποιος είναι ομοφιλόφιλος. Μάλιστα, έναν μεγάλο ποσοστό ετεροφιλόφιλων ανδρών δήλωσε ότι είχε μια ομοφιλοφιλική εμπειρία κατά τη διάρκεια της ζωής του. Όμως, το σημαντικό είναι ότι η ομοφιλοφιλία δεν είναι μια συνήθεια. Όπως το τσιγάρο, τα γλυκά, τα οποία κάποιος μπορεί να κόψει. Αντίθετα, αποτελεί τρόπο ζωής που φτάνει μέχρι τα βάθη της ψυχής και της καρδιάς. Είναι το ίδιο σαν να πει σε κάποιον ετεροφιλόφιλο να χάσει το ενδιαφέρον του για το άλλο φύλλο. Και είναι αυτό που είπες πριν, ο σεξουαλικός προσανατολισμός αποδεδειγμένα και επιστημονικά, τεκμηριωμένα, δεν αποτελεί επιλογή ενός ανθρώπου, αλλά εκδηλώνεται ανεξάρτητα από τη θέλησή του. Και ακόμη και αν πειραματιστεί κάποιος έφηβος με έναν άτομο του ιδίου φύλου, αν δεν είναι ομοφιλόφιλος, δεν θα επιμείνει. Είναι θα έχει μια εμπειρία, δεν θα του αρέσει και δεν θα συνεχίσει. Mm-hmm. Πολύ σωστά. Δηλαδή δεν είναι κάτι που είναι εθιστικό, όπως είπες με τις σοκολάτες, με τα γλυκά, με το τσιγάρο, όταν ξεκινήσεις να καπνίζεις, μετά δυσκολεύεσαι να το κόψεις γιατί έχεις εθισμό στην νικοτίνη. Mm. Είτε σου βγαίνει ως έλξη και ως επιθυμία, είτε δεν σου βγαίνει. Πολύ σωστά. Δεν ξέρω αν θέλεις να πούμε ότι είναι σημαντικό να ξέρουμε τη διαδικασία αποδοχής του σεξουαλικού προσανατολισμού. Νομίζω αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τους εφήβους, αλλά και για τους γονείς να καταλάβουν ποια είναι αυτή η διαδικασία. Υπάρχουν διάφορα στάδια, δηλαδή υπάρχουν διάφορα μοντέλα, υπάρχουν τρόποι που μπορούμε να καταλάβουμε αυτή τη διαδικασία. Το πρώτο στάδιο είναι η σύγχυση. Δηλαδή ο έφηβος, η έφηβη αρχίζει να λέει νιώθω διαφορετικά, σκέφτομαι το διπλανό μου στο σχολείο, συνέχεια και είναι κάτι που δεν ξέρω τι είναι, είμαι ετεροφιλόφιλος ή κάτι άλλο. Σε αυτήν την περίπτωση ο έφηβος, η έφηβη αρχίζει να ψάχνει πληροφορίες ή ο έφηβος μπορεί να μπει σε μια άρνηση, δηλαδή να αποφύγει να σκέφτεται το θέμα του σεξουαλικού προσανατολισμού της ταυτότητας και απλά να το αποθήσει. Για κάποια περίοδο. Έχουμε περιπτώσεις τέτοιες παιδιών οι οποίοι είναι συγχυσμένοι και κατά τη γνώμη μου επιλέγουν τον συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνας της πλήρους αποχής από τη ρομαντική διαδικασία. Δηλαδή είναι αυτοί, μπορεί να δηλώσουν και asexual, να πούν δεν με ενδιαφέρουν οι ερωτικές σχέσεις, δεν με ενδιαφέρει το φλερτ, δεν με ενδιαφέρει ο έρωτας, το σεξ. Μπορεί και τούτο να είναι ένας συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας όμως, δεν είναι υγιής μηχανισμός άμυνας, δηλαδή η πλήρης αποχή. Πολύ σωστά. Στη συνέχεια έρχομαι το δεύτερο στάδιο, το οποίο είναι η σύγκριση. Δηλαδή, ο έφηβος, η έφηβη λέει, οι συμμαθητές μου βγαίνουν με κοπέλες π.χ., αλλά εμένα δεν μου βγαίνει, ρε παιδί μου. Βασικά δεν γουστάρω, ή ξέρω εγώ στα αποδυτήρια οι συμμαθήτριες μου μιλούν για τα γόρια. Εγώ δεν λέω τίποτε, μένω σιωπηλή. Είμαι διαφορετικός και θα ψάξω και άλλες πληροφορίες. Ή κάποιος άλλος μπορεί να πει ότι είμαι διαφορετικός, αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Δηλαδή, να αρχίσει να έχει τύψεις. Ναι, και μιλάμε εδώ πάλι για την περίπτωση παιδιού το οποίο διακατέχεται από ομοφοβία και πολύ πιθανόν να έχει γεννηθεί και να έχει μεγαλώσει σε ένα ομοφοβικό περιβάλλον. Πολύ σωστά. Δηλαδή και μέσω της σύγκρισης μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι «Α, εγώ δεν έχω τον ίδιο σεξουαλικό προσανατολισμό που έχουν οι άλλες, οι φίλες μου για παράδειγμα που μιλάνε για αγόρια και ενθουσιάζονται». Μάλιστα. Άρα πρώτα έχουμε τη σύγχυση σαν πρώτο στάδιο, δεύτερο στάδιο τη σύγκριση. Το τρίτο στάδιο. Το τρίτο στάδιο είναι η ανεκτικότητα. Ο έφηβος αρχίζει να σκέφτεται ότι η νέα ταυτότητα θεωρείται κάτι που πρέπει να αποδεχτεί. Για παράδειγμα, μπορεί να πει ότι μάλλον είμαι γκέι, μάλλον είμαι λεσβία, νιώθω ότι είμαι μόνος μου και ο έφηβος θέλει να γνωρίσει κι άλλους γκέι όπως τον ίδιο, αλλά άτομα τα οποία είναι όπως αυτόν. Υπάρχει και η άλλη περίπτωση, η νέα ταυτότητα, να μην αντιμετωπίζεται με απόλυτη αποδοχή. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι δεν δείχνουν ανεκτικότητα στην ίδια τους τη σεξουαλική ταυτότητα. Μάλιστα. Δηλαδή, επειδή έχει ωραίες σημειώσεις πάλι ο Χάρης, αλλά θα σας δώσω, θα τις ακούσετε μόνο στο βίντεο. Έχει στην αριστερή πλευρά τη διαδικασία αυτή που αναπτύσσεται φυσικά και χωρίς παρεμβολές. Και στη δεξιά στήλη έχει τη διαδικασία εκείνη στην οποία
ίσως το υπερεγό του παιδιού ή τέλος πάντων το software που το έχουν εγκαταστήσει οι γονείς, το λογισμικό που έχει μέσα στο μυαλό του, τον κάνει να απορρίπτει ή την κάνει να απορρίπτει τον ίδιο του τι είσαι αυτό. Το τέταρτο στάδιο. Το τέταρτο στάδιο είναι η αποδοχή, δηλαδή ο έφηβος ή η έφηβη λέει είμαι ΛΟΑΤ, είμαι γκέι, είμαι λεσβία, είμαι γκέι και θέλω να, για παράδειγμα να το ξέρουν μερικοί που εμπιστεύομαι, θέλω να κάνω παρέα με άλλους ΛΟΑΤ, για μένα είναι σημαντικό να το ξέρουν οι φίλοι και η οικογένεια και πάλι έχουμε την άλλη περίπτωση, είμαι γκέι αλλά δεν θέλω να το ξέρει κανείς ή να το ξέρουν πολύ λίγοι αυτοί που εμπιστεύομαι. Άρα η περίπτωση η πρώτη είναι η πιο φυσική περίπτωση. Που το αποδέχεται ο άνθρωπος ότι αυτή είναι η φύση του, θέλει να το γνωρίζουν κάποιοι άνθρωποι που εμπιστεύεται, θέλει να κάνει παρέα με ανθρώπους οι οποίοι έχουν παρόμοιο σεξουαλικό προσανατολισμό και θεωρεί σημαντικό να το γνωρίζουν η οικογένεια του και οι φίλοι του. Ενώ στην περίπτωση που το αποδέχεται, αλλά εξακολουθεί να είναι ομοφοβικός ο ίδιος, παραδέχεται ότι είναι γκέι, αλλά δεν θέλει να το ξέρει κανένας ή μόνο μερικοί άνθρωποι που εμπιστεύεται και σίγουρα όχι η οικογένεια και οι φίλοι του. Πολύ σωστά. Ναι. Το πέμπτο στάδιο. Το πέμπτο και τελικό στάδιο είναι η υπερηφάνεια, δηλαδή λέει είμαι γκέι, δεν είμαι ο ετεροφιλόφιλος, αρχίζει να θυμώνει με τους ομοφοβικούς, μπορεί να είναι ακτιβιστής ή ακτιβίστρια και θέλει να κάνει coming out, δηλαδή να το πει σε περισσότερους γνωστούς, φίλους κλπ. Και είναι σημαντικό να σημειώσουμε εδώ ότι αυτά τα στάδια δεν είναι τα ίδια για όλους, καθώς η ανάπτυξη της ταυτότητας είναι μοναδική για τον καθένα. Επίσης, δεν ισχύουν όλα αυτά τα στάδια που έχω πει με την ίδια σειρά για όλους. Δηλαδή, μπορεί να, πώς το λέμε, να αλλάζουν. Να αλλάξουν, ναι. Ναι. Μπορεί κάποιος, ας πούμε, χάρη, να πάει πολύ νωρίς στο στάδιο της περηφάνειας, χωρίς ακόμη να έχει περάσει τα προηγούμενα στάδια και μετά να κάνει μια επαναχώρηση και να περάσει και τα προηγούμενα στάδια. Ή μπορεί να γίνουν διάφορες, όπως με τα στάδια του πένθους που, λέει, που τα είχε διακρίνει η Ελίζαμπεθ Κιούμπλερ-Ρος και πάλι λέει δεν είναι απαραίτητα με τη σειρά που τα βάζει. Όχι ότι το συγκρίνω με το στάδιο του πένθους, αλλά επειδή έχει την αποδοχή στο τέλος. Η αποδοχή είναι και το τελικό στάδιο στο στάδιο του πέθους που σημαίνει ότι τελειώνεις με αυτήν την ιστορία με την οποία ασχολείσαι. Γιατί το να ανακαλύψεις ότι είσαι ομοφιλόφιλος ή ότι είσαι ΛΟΑΤ ή ΛΟΑΤΚΙ, για να το ανακαλύψεις αυτό το πράγμα, θέλει μια διαδικασία να μπορείς να το χωνέψεις, να το αποδεχτείς, γιατί έρχεται κόντρα στη διαπαιδαγώγηση που έχεις δεχθεί ότι όλοι οι άντρες ερωτεύονται γυναίκες και όλες οι γυναίκες ερωτεύονται άντρες, που είναι η συνήθις διαπαιδαγώγηση και παρόλο που αυτή που ελπίζω να μην είναι ψυχολόγος αυτή που μας είπε η φίλη, μπορώ να το χωνέψω ότι ψυχολόγος μου είπε τέτοια πράγματα, παρόλο που αυτή η κυρία, whatever, είπε ότι υπάρχουν αρνητικά πρότυπα, βλακίες που λέει, γιατί στην πραγματικότητα πολύ λίγο μιλάμε στα παιδιά μας για την πιθανότητα ότι μπορεί κάποιος άνθρωπος να γεννηθεί ομοφιλόφιλος ή να γεννηθεί ετεροφιλόφιλος. Ότι είναι μέσα στη ζωή, ότι είναι κάτι που συμβαίνει. Ναι. Λοιπόν, χάρη να σε ρωτήσω, γίνεται ένας έφηβος ή μια έφηβη όντως να έρχεται και από τα δύο φύλλα? Ο σεξουαλικός, ναι. Η σύντομη απάντηση είναι ναι. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός δεν είναι μόνο άσπρο ή μαύρο, υπάρχει και τον κρίζον. Άρα όμως θα ήθελα να πω ότι. Μπορεί να είναι στην τελική ημέρα, στο τέλος της ημέρας, είναι ή το ένα ή το άλλο. Ασχέτως ναι, ό,τι λέει. Αυτό που έχουμε παρατηρήσει, Χάρη, το είχαμε συζητήσει προηγουμένως. Γεια σου, Θάντερ. Φωνάζει ο Θάντερ, λέει, όχι, μην λέτε μου φοβικά σχόλια. Κάτι που έχουμε συζητήσει και μεταξύ μας είναι ότι στη δουλειά που έχουμε κάνει με ανθρώπους, γιατί εγώ έχω δουλέψει 20 χρόνια, έχω σταματήσει τώρα, εσύ είσαι ενεργός ψυχολόγος και μαχωμένος και σου στέλνω όλη μου την αγάπη και τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς γι' αυτό. Είναι ότι δουλεύοντας με διάφορους ανθρώπους, έχουμε παρατηρήσει ότι στα στάδια της σύγχυσης, στα στάδια της διαπραγμάτευσης της σεξουαλικού προσανατολισμού του ανθρώπου, μπορεί να υπάρξουν και κάποιοι πειραματισμοί. Ας προσπαθήσω να είμαι bisexual, ας προσπαθήσω να είμαι με άλλου φίλου να δω πώς είναι, αλλά στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, όσο μεγαλώνει και οριμάζει ο άνθρωπος, καταλήγει στο ότι. Η συντριπτική πλειοψηφία καταλήγει στο ότι είμαι άνδρας και ελκύμαι από τους άνδρες, είμαι γυναίκα, ελκύμαι από τις γυναίκες και it's okay. Σωστά. Πολύ σωστά. Έτσι. Και εκείνο που με στενοχωρεί εμένα πάρα πολύ είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν συμπεριφορές που δεν είναι έντιμες, δηλαδή είμαι γυναίκα και ελκύομαι από τις γυναίκες, αλλά υποκύπτω στις κοινωνικές ή οικογενειακές πιέσεις και πάω και παντρεύομαι έναν άνδρα,
Mm-hmm. Πατώ αυτόν τον άνδρα με γυναίκες. Mm-hmm. Χωρίζω από αυτόν τον άνδρα, μετά πάω και φτιάχνω σχέση με έναν άλλον άνδρα για να δείξω στην κοινωνία ότι εγώ είμαι straight. Στο περιθώριο βγαίνω με γυναίκες και λέω ότι είμαι bi. Λέω ότι είμαι αμφιφιλόφιλος, ότι είμαι bisexual. Ενώ υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην είναι όντως αμφισεξουαλικό το άτομο, να έχει μια αμφισεξουαλική πρακτική, δηλαδή να λειτουργεί in a bisexual way, να λειτουργεί με ένα bisexual τρόπο για να θολώσει τα νερά. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ακυρώνουμε την ύπαρξη της αμφισεξουαλικής ταυτότητας, υπάρχει αμφισεξουαλική ταυτότητα, αλλά δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που λειτουργούν αμφισεξουαλικά αμφισεξουαλικοί αυτό καθ' αυτό. Mm-hmm. Και σε διάφορες μελέτες φαίνεται ότι το ποσοστό, είχα κάνει και ένα βίντεο παλιά που μπορεί να το βρει κάποιος στο κανάλι, υπάρχει αμφιφιλοφιλία, το είχα φτιάξει το 2015 όταν έκανα μια διαδικτυακή εκπομπή μαζί με τον Λουκά, που είχα διαβάσει τότε τις μελέτες που ήταν εκείνη την περίοδο, γιατί σίγουρα έχω βγει και άλλες τώρα, που έλεγαν ότι με ηλεκτροφυσιολογικές μεθόδους έχουν βρει επιστήμονες σε μια ομάδα ανθρώπων που δηλώνουν αμφισεξουαλικοί, ότι μόνο ένα 4% από αυτούς που δηλώνουν αμφισεξουαλικοί όντως είχαν την ίδια διέγερση σε διάφορα σημεία του εγκεφάλου, ερωτική διέγερση στη θέαση και ανδρών και γυναικών. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει, αλλά είναι πολύ μικρό ποσοστό. Σωστά. Ναι. Λοιπόν, τι κάνω ως γονιός, χάρη μου εγώ τώρα. Τι κάνει η κοπέλα, ας πούμε, αυτή η οποία πήγε στην ψυχολόγο και της είπε αυτά που της είπε. Okay. Λοιπόν, πριν απαντήσω, νομίζω είναι σημαντικό να πούμε ότι οι ΛΟΑΤ αντιμετωπίζονται σε μεγάλο βαθμό από προκατάληψη, από καχυποψία, αποστροφή, ακόμα και εχθρότητα που εκδηλώνεται με επιθετικότητα. Η Κύπρος, εδώ, αυτόν τον νησί, κατέχει έναν από τα πιο ψηλά, από τα υψηλότερα ποσοστά ομοφοβίας, δηλαδή αρνητική στάση και διάκριση απέναντι στους ανθρώπους που δεν είναι οτιδήποτε άλλον εκτός από ετεροφιλόφιλοι, και παρόλο που ο σεξουαλικός προσανατολισμός αποδεδειγμένα και επιστημονικά τεκμηριωμένα δεν αποτελεί επιλογή ενός ανθρώπου, αλλά εκδηλώνεται ανεξάρτητα από τη θέλησή του. Και στην Ελλάδα αν υπάρχει πολύ ομοφοβία, χάρη μου. Και στην Ελλάδα, ναι. Ναι. Στην κυρία τη συγκεκριμένη θα έλεγα ότι να μην ρίξει το παιδί της στον κρεμό. Η κυρία που η δεύτερη κυρία μάλλον, να μην βάλει στην κόρη της και άλλες δυσκολίες στο κεφάλι της. Είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα που αντιμετωπίζουν οι ΛΟΑΤ, συγγνώμη, ανθρώποι, είναι η απόρριψη από τους φίλους και την οικογένεια τους. Αυτή είναι η πρώτη συμβουλή που θα της έλεγα. Το άλλο πράγμα, στην περίπτωση που κάποια μητέρα δεν έχει κάνει coming out ο έφηβος ή η έφηβη, για παράδειγμα, είχα μια κυρία που μου λέει: άκουσα τυχαία την κόρη μου να μιλάει με μια άλλη κοπέλα στο τηλέφωνο. Τι να κάνω? Το τι της έχω απαντήσει, της έχω πει ότι η περίοδος αναζήτησης της σεξουαλικής ταυτότητας είναι μια προσωπική καθαρά υπόθεση του έφηβου, στην οποία κανείς δεν μπορεί να μεσολαβήσει. Αν πίεζε την κόρη της να μιλήσει για πράγματα που δεν ήθελε, αυτό θα μπορούσε να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα και να απομακρυνθεί το παιδί της από κοντά της. Άρα δεν πιέζουμε τα παιδιά να μιλήσουν, ούτε τα πιέζουμε να κάνουν coming out. Όχι. Όταν είναι έτοιμοι ήδη, θα έρθουν να μας το πούν. Εντάξει, άρα να μην νιώθουν ενοχές κάποιοι γονείς, οι οποίοι μπορεί να σκέφτονται ότι ίσως η κόρη μου είναι γκέι, ίσως ο γιος μου είναι γκέι, να μην νιώθουν ενοχές ότι δεν το έχουν συζητήσει με τα παιδιά τους. Τι μπορούν να κάνουν όμως στην περίπτωση αυτή που έχουν κάποιες σκέψεις ή νιώθουν οι γονείς ότι μπορεί το παιδί μου να έχει γεννηθεί γκέι, πώς μπορούν να λειτουργήσουν? Mm-hmm. Μπορούν να δημιουργήσουν ένα θετικό περιβάλλον στο σπίτι. Αυτό που μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα είναι απλά αυτή η δημιουργία του θετικού περιβάλλοντος, στο οποίο το παιδί τους θα αισθανθεί άνετα να μιλάει μαζί με τους γονείς, γνωρίζοντας ότι θα το υποστηρίξουν. Για παράδειγμα, ένας γονιός μπορεί να πει κάποια θετικά πράγματα για κάποιον που είναι ανοιχτά γκέι στην τηλεόραση, για παράδειγμα. Επίσης, είναι σημαντικό να κάνουν σαφές, δηλαδή ο γονιός να κάνει σαφές, ότι δεν θα ανεχόταν ομοφοβικές συμπεριφορές στο σπίτι του.
Και γιατί το λέω αυτό, γιατί εάν ο γιος ή η κόρη σας, τώρα μιλώ στους γονείς, είναι γκέι, είναι πιθανόν να είναι πολύ ευαίσθητος σε ό,τι έχετε να πείτε για τις σχέσεις του ίδιου φίλου. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητος. Μας λένε πολλές φορές τα παιδιά ότι πώς να πω να μιλήσω στον πατέρα μου που τον ακούω κάθε φορά που δείχνει κάποιον ομοφιλόφιλο σε μια ταινία ή σε έναν έργο να αρχίζει να κάνει σχόλια μίσους, ομοφοβικά, σχόλια υποτιμητικά, να χρησιμοποιεί εκφράσεις υποτιμητικές και ακόμη χειρότερα να ακούω γονιό που να λέει ελπίζω να μην μου συμβεί αυτόν τον μεγάλον κακό ο γιος μου να είναι ομοφιλόφιλος, αυτόν τον μεγάλον κακό η κόρη μου να είναι ομοφιλόφιλη. Άμα εκφράζονται οι γονείς με τέτοιον τρόπο μέσα στο σπίτι, άρα δημιουργούν ένα αρνητικό περιβάλλον. Δημιουργούν ένα αρνητικό περιβάλλον, σωστά. Υποψιαζόμαστε ότι μπορεί το παιδί μας να είναι ομοφιλόφιλο. Έχουμε πολύ μεγαλύτερη υποχρέωση να δημιουργήσουμε ένα θετικό περιβάλλον. Να σου πω κάτι, Χαρή. Εγώ αυτό το θετικό περιβάλλον νομίζω ότι όλοι πρέπει να το έχουμε στα σπίτια μας. Εγώ το έχω δημιουργήσει στο δικό μου το σπίτι μεγαλώντας τα δικά μου τα παιδιά, επειδή είχα μεγάλο θυμό για τις ομοφοβικές εκδηλώσεις μίσους. Είχαν δεχθεί διάφοροι πελάτες μου από τους γονείς τους κυρίως και από αδέρφια τους πιο σπάνια και από το γενικό των οικογενειακών περιβάλλων. Και επειδή όταν μεγάλωνα τα παιδιά μου ήμουν ενεργή ψυχολόγος και έβλεπα κόσμο, θεωρούσα πάρα πολύ σημαντικό να τονίζω στο σπίτι ότι ένας άνθρωπος μπορεί να γεννηθεί ομοφιλόφιλος. Αυτό δεν είναι κάτι άσχημο, είναι το ίδιο με το να έχει πράσινα μάτια ή να έχει καφέ μάτια, να έχει γαλάζια μάτια. Και εδώ θα πω κάτι το οποίο έρχεται να αναιρέσει τις βλακίες που είπε η υποτιθέμενη ψυχολόγος. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχει ψυχολόγο που έτσι. Εγώ ακόμα είμαι εκεί στο σοκ. Μου έλεγε η μάνα μου σε κάποια φάση. Μου λέει: δεν ανησυχείς, μου λέει, που είσαι τόσο ανοιχτή σε θέματα ομοφιλοφιλίας και μιλάς μπροστά στα παιδιά ανοιχτά για θέματα ομοφιλοφιλίας, που υπάρχουν ομοφιλόφιλοι άνδρες και ομοφιλόφιλες γυναίκες στο περιβάλλον σου. Μάλιστα, σε κάποια φάση είχαμε και έναν babysitter ο οποίος ήταν gay, openly gay, ο οποίος περνούσε ώρα με τα παιδιά. Και της είπα: κοίταξε, μάμα, της λέω, αν έχει τύχει ο γιος μου να γεννηθεί ομοφιλόφιλος, αν έχει τύχει η κόρη μου να γεννηθεί ομοφιλόφιλη, δεν θα επηρεαστεί από τους ανθρώπους που θα έχει στο περιβάλλον του. Το περιβάλλον του. Θα κάνει αυτό που έχει. Με τον ίδιο τρόπο που ένα παιδί γεννιέται σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι, πώς το λένε, υπάρχει ένας όρος, ετερονορμικό, πώς το λένε, ετεροκανονικό, πώς λέγεται, ότι σε ένα περιβάλλον που θεωρεί ότι δεν υπάρχει ομοφιλοφιλία, είναι όλοι straight, και πώς μεγαλώνει κάποιος, γεννιέται και μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον που υπάρχει ομοφοβία και βγαίνει γκέι. Και θέλω να πω ότι τώρα που τα παιδιά μου είναι σε αρκετά μεγάλη ηλικία, που είναι προς το τέλος της εφηβείας, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν έτυχε να γεννηθούν γκέι. Και μάλιστα, να σου πω να γελάσεις, ο γιος μου έχει παράπονο μαζί μου. Μου λέει: είσαι τόσο, αγαπάς τόσο πολύ τους γκέι άνδρες και τις γκέι γυναίκες, που νομίζω ότι αν γεννιόμουν γκέι θα με αγαπούσες περισσότερο. Το λέει και γελά, αλλά έχει κάποια στοιχεία ζήλιας, γιατί στο σπίτι μας έχουν βρει καταφυγή πολλοί φίλοι των παιδιών μου που δεν θα μπορούσα στο δικό του σπίτι να είχαν αποδοχή για τη σεξουαλικότητα τους, ταυτότητα για το σεξουαλικό τους προσανατολισμό, και έχουν βρει στο δικό μας το σπίτι. Νομίζω ότι όλοι οφείλουμε να έχουμε ένα θετικό περιβάλλον στο σπίτι μας, και σας λέω από την προσωπική μου πείρα ότι δεν επηρεάζει τα παιδιά. Αν έχει τύχει να γεννηθεί, αυτό που έχει γεννηθεί θα είναι. Αν δεν έχει τύχει να γεννηθεί, δεν θα είναι. Δεν έχω κάνει, δεν έχω βάλει τα παιδιά μου σε πείραμα. Ούτε τα έκανα αυτά για να γυρούν τα παιδιά μου φιλόφιλα. Είναι ο τρόπος σκέψης μου. Για μένα είναι πολύ σημαντικό πράγμα να προστατεύουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των ανθρώπων. Συγγνώμη που πήρα το σύνολο. Σου είπαμε κάτω. Άρα, μετά από τη συμβουλή να δημιουργήσουμε ένα θετικό περιβάλλον, τι άλλο θέλετε? Είναι αυτό που λες σε συνέχεια, ότι πρέπει οι γονείς να μάθουν όσο πιο πολλά γίνεται. Δηλαδή, αν αισθάνονται οι γονείς ότι δεν είναι τόσο γνώστες πάνω σε θέματα ΛΟΑΠ, τότε μπορούν να κάνουν κάποια έρευνα, να πάρουν πληροφορίες όμως από αξιόλογες πηγές. Και επίσης, η καλύτερη κατανόηση θα βοηθήσει τους γονείς να καταλάβουν καλύτερα μερικά από αυτά που μπορεί να παλεύει το παιδί τους, και γιατί μπορεί να έχει επιλέξει, για παράδειγμα, να μην κάνει coming out μέχρι τώρα. Εγώ ως ψυχολόγος βλέπω γονείς οι οποίοι ανησυχούν, σε εισαγωγικά, για το πώς θα χειριστούν
το παιδί τους, όταν υποψιάζονται ότι είναι ΛΟΑΤ ή ξέρω εγώ, το έχουν μάθει με κάποιον τρόπο, και έτσι τους δίνω πάρα πολλές πληροφορίες. Αυτό λέγεται ψυχοεκπαίδευση. Δηλαδή, τους εξηγώ, όσο πιο πολλά ξέρουν οι γονείς, τόσο πιο πολλά μπορούν να χειριστούν τη συγκεκριμένη κατάσταση. Επειδή, χάρη μου, εσύ έχεις και εκπαίδευση μάνα στο συγκεκριμένο θέμα και έχεις και εμπειρία με τη δουλειά που έχεις κάνει στο Refuge, πώς το λέμε, Refuge. Στο Στρασβούργο, είσαι ένας άνθρωπος που είσαι κατάλληλος για να κάνεις ψυχοεκπαίδευση σε γονείς, γιατί είσαι εκπαιδευμένος πάνω σε αυτό το πράγμα και έχεις μεγάλη εργασιακή πείρα. Άρα, μια λύση είναι να πάμε ή στο Χάρη ή σε κάποιο ψυχολόγο που όπως το Χάρη έχει γνώσεις πάνω σε αυτό το θέμα και είναι εξειδικευμένος. Γιατί εγώ, Χάρη, ακόμη δεν μπορώ. Πονάω το κεφάλι μου από αυτά που έχω διαβάσει για αυτά που είπε ή εντός αγωγικό ψυχολόγος. Πραγματικά. Είναι τραγικό. Τραγικό. Τι κάνουν οι γονείς αν το παιδί τους έρθει στα ξαφνικά και τους κάνει coming out? Μάλιστα. Το πιο σημαντικό είναι να αφιερώσουν χρόνο, να καθίσουν να μιλήσουν μαζί με το παιδί τους. Πολλοί έφηβοι που κάνουν coming out ανησυχούν ότι τα νέα θα αλλάξουν τη σχέση που έχουν με τους γονείς τους, γιατί τους αγαπούν. Οπότε ο γονιός πρέπει να ενημερώσει ότι τίποτα δεν θα είναι διαφορετικό και ότι θα αισθάνονται πάντα με τον ίδιο τρόπο για τα παιδιά τους. Εγώ το ίδιο είπα στο γιο μου, να μην ανησυχεί που είναι straight, τίποτα δεν θα είναι διαφορετικό, θα τον αγαπώ τον ίδιο. Ένα αστείο λέγοντάς το. Ξέρεις ότι ενθουσιάστηκαν πάρα πολύ φίλοι από το διάλογο που μας διάβασε την προηγούμενη φορά που είχες κάνει με μια μητέρα, ναι. Γιατί πώς ενιώθετε που είστε τεροφιλόφιλοι. Ναι. Και το άλλο θα ήθελα να πω ότι λέω στους γονείς να ρωτήσουν τα παιδιά τους πώς αισθάνονται, να τους πού για παράδειγμα αν είμαι εδώ, να σε ακούσω, και αν ο γονιός πιστεύει ότι το παιδί τους εξακολουθεί να έχει ανησυχίες ή αμφιβολίες, να καταστήσουν σαφές ότι μπορείς να συνεχίζεις να μιλάς μαζί μου και να καταλάβουμε τι συμβαίνει, να καταλάβουμε τα πράγματα μαζί. Είμαστε συνεργάτες, δεν είμαστε εχθροί. Και είναι και μια ευκαιρία να μάθουμε και δυο περισσότερα πράγματα για την ανθρώπινη σεξουαλικότητα, για τον σεξουαλικό προσανατολισμό, να ενημερωθούμε. Τι έχεις να πεις στην άποψη, είναι απλά μια φάση? Ναι. Απλά θα πω μια λέξη. Ένα μεγάλο όχι. Τίποτε παραπάνω, τίποτε λιγότερο. Πάρα πολλά θαυμαστικά, ναι. Χάρη, φταίει κάποιος που ένα παιδί γεννιέται ομοφυλόφιλο? Εντάξει, ρητορική ερώτησή μου. Ναι. Φταίει κάποιος, άμα ο παπάς, φταίει οι γονείς? Δεν φταίει κανένας. Δεν φταίει κανένας, γιατί δεν είναι κάτι που είναι λάθος. Είναι κάτι φυσικό, είναι κάτι φυσιολογικό. Δεν φταίει κανένας. Όμως έχω παρατηρήσει ότι οι μονογονείς δεν είναι ασυνήθιστο για τους μονογονιούς, δηλαδή μόνο μητέρα, μόνο πατέρας σε μια οικογένεια, να συσσωρεύουν επιπλέον ευθύνες για τον εαυτό τους λόγω προηγούμενης απώλειας, χωρισμού ή διαζυγίου από τον σύζυγό τους. Θυμάμαι μια μητέρα που με είχε πάρει τηλέφωνο, λέει «απέτυχα». Απλώς δεν μπορούσα να είμαι ταυτόχρονα μητέρα και πατέρας. Άρα οι μονογονείς συνήθως αισθάνονται πιο πολύ ευθύνες, αισθάνονται ενοχές, περισσότερες ενοχές. Δεν υπάρχει όμως κάποιο στατιστικό εύρημα ότι πιο πιθανό να βρεθεί ομοφυλόφιλο παιδί σε μονογονεϊκή οικογένεια? Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ίσα-ίσα οι στατιστικές surveys, οι μελέτες δείχνουν ότι η ομοφυλοφιλία έχει σταθερά ποσοστά σε όλων των ειδών της οικογένειας, σε όλων των ειδών της κοινωνίας. Κάτι το οποίο έρχεται μαζί με τα υπόλοιπα που θα μας πει στην πορεία, γιατί είδα ότι έχεις κάνει και δουλειά πάνω στις επιστημονικές μελέτες, να μας φέρεις κάποιες γνώσεις, ότι είναι κάτι φυσικό. Είναι κάτι που συμβαίνει. Δεν είναι κάτι που επηρεάζει το περιβάλλον. Ναι, δηλαδή, αν ένα παιδί έχει γεννηθεί σε μια οικογένεια, για παράδειγμα, γιατί τώρα έχουμε και αυτή τη συζήτηση για την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια και για την απόκτηση παιδιού από ομόφυλα ζευγάρια, και υπάρχουν πάρα πολλοί ομοφοβικοί άνθρωποι που υποστηρίζουν ότι δεν είναι σωστό, και δεν είναι σωστό ένα ζευγάρι του ίδιου φύλου να υιοθετήσει παιδί, γιατί μπορεί αυτό το παιδί να βγει πιο πιθανό να είναι ομοφυλόφιλο από τα υπόλοιπα παιδιά. Και επειδή διαβάζω και εγώ διάφορα πρόσφατα, δεν υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στο ποσοστό της ομοφυλοφιλίας που μπορεί να έχει ένα παιδί
που έχει και δύο γονείς του ίδιου φίλου. Είναι εξίσου πιθανό. Εξακολουθεί να είναι πιο μεγάλη πιθανότητα να είναι straight το παιδί παρά gay, γιατί συνήθως είναι 90% άνθρωποι γεννιούνται straight, 10% γεννιούνται gay. Mm. Αλλά το 10% για μένα δεν είναι μειονότητα. Μιλούμε για πολύ ψηλό ποσοστό. Υψηλό. Απλά να πω κάτι. Μειονότητα. Ναι, να πω κάτι. Μια διαφήμιση που είχε στη γαλλική τηλεόραση ήταν δύο μπαμπάδες, οι οποίοι είχαν υιοθετήσει ένα γιο, ένα παιδί, και ο γιος πρέπει να ήταν γύρω στα 17, τρώγανε μαζί το βράδυ και λέει: θέλω να σας μιλήσω, παπά, παπά. Και τους λέει: θέλω να σας πω κάτι, ελπίζω να το πάρετε σωστά. Είμαι straight. Και οι δύο μπαμπάδες έμειναν με ανοιχτό το στόμα. Έχει και μια ταινία ελληνική. Το Straight ταινία... Story νομίζω λέγεται. Straight Story. Straight Story, που έχει πολύ χιούμορ. Ναι, ναι. Για να καταλάβεις το Straight Story, Χάρη, εγώ το είδαμε τα παιδιά όταν ήταν ο γιος μου 10 και η κόρη μου 7. Mm-hmm. Και το είδαμε και διασκεδάσαμε και το συζητήσαμε και το αναλύσαμε. Δηλαδή, δεν είναι και μέσα από ταινίες μπορούμε ή μέσα από τέτοιες διαφημίσεις ή αναγνώσματα μπορούμε να περάσουμε μηνύματα αποδοχής της ανθρώπινης φύσης. Μάλιστα, ναι. Και αποδοχής του γεγονότος ότι δεν φταίει το παιδί που είναι ομοφυλόφιλο, δεν φταίει ο γονιός, δεν φταίει κανείς. Είναι πιθανότητες. Ναι, δεν φταίει το παιδί βασικά που έχει πράσινα μάτια, δεν φταίει το παιδί που έχει σγουρά μαλλιά. Η δεύτερη το παιδί είναι επειδή είναι 1,78, το ύψος του είναι 1,78, δεν φταίει. Όπως δεν μπορούμε να αποφασίσουμε να γεννήσουμε παιδιά ψηλά ή παιδιά ξανθά ή παιδιά είναι θέμα του πώς θα συνδυαστούν τα γονίδια μεταξύ τους, έτσι. Πολύ σωστά. Η συμβουλή η επόμενη μου άρεσε έτσι όπως την έγραψες. Ναι, relax, relax, relax. Do it. Do it, ακριβώς. Σίγουρα το coming out δεν είναι πάντα σκηνή από το Hollywood. Όμως οι γονείς να πάρουν μια βαθιά αναπνοή και να πούν relax, cool down. Είναι πολύ σημαντικό. Οκ. Θα πάμε τώρα. Όχι relax του στυλ, δεν το συζητώ και δεν θέλω. Ότι δεν παθαίνω σοκ. Δεν παθαίνω σοκ. Δεν αντιδρώ σαν να και έπεσε ανεμοστρόβιλος πάνω στο σπίτι. Ακριβώς, και είναι αυτό που θα πω ότι μια μάνα ή ένας πατέρας μπορεί να πει του γιου ή της κόρης είμαι πολύ χαρούμενη που μου το είπες, γιατί σε εμπιστεύτηκε. Πρέπει να αισθάνεσαι τιμή και να τους το πούν και να ρωτήσουν οι γονείς πώς αισθάνεσαι γιέ μου ή κόρη μου τώρα που μας το έχεις πει. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και επίσης οι υποστηρικτικοί γονείς να συνεχίσουν να αγαπούν το παιδί τους με έναν τρόπο που τους επιτρέπει να λένε «σ' αγαπώ», να αποδεχτούν την πραγματικότητα του σεξουαλικού προσανατολισμού του παιδιού τους και να είναι υποστηρικτικοί. Και στην πραγματικότητα τώρα που η σχέση μεταξύ γονιών και παιδιού είναι σε επίπεδο αμοιβαίας τιμιότητας και εμπιστοσύνης, πολλοί γονείς που έχω ακούσει λένε ότι η σχέση τους είναι καλύτερη από ποτέ. Αυτό ισχύει για όλες τις σχέσεις, Χάρη. Άμα κρατάς κάτι πολύ σημαντικό, μυστικό από τον άλλο, δεν μπορείς να έχεις μια καλή σχέση. Δηλαδή, αν ο γιος ή η κόρη κρατάει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής του κρυφό από τον γονέα ή τη μητέρα ή τον πατέρα, δεν μπορεί να έρθει πολύ κοντά. Mm-hmm. Γιατί ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η σεξουαλική ταυτότητα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι μας, ολονών μας. Αφορά το ψυχοσυναισθηματικό μας κόσμο σε μεγάλο βαθμό. Και αν δεν μπορείς να μιλήσεις με τη μάνα σου, με τον πατέρα σου για μεγάλο κομμάτι της ζωής σου, σημαίνει ότι απομακρύνεσαι. Mm-hmm. Και δεν έχεις τόσο ουσιαστική σχέση. Άρα, άμα μιλήσεις ανοιχτά, γίνεται καλύτερη σχέση. Και αυτό σημαίνει σε όλες τις σχέσεις, όχι μόνο στις σχέσεις γονιών-παιδιών. Ακριβώς. Για όλα τα θέματα, βασικά, όχι μόνο για το σεξουαλικό προσανατολισμό, να υπάρχει μια ανοιχτή σχέση μεταξύ των γονιών και των παιδιών τους. Είναι σημαντικό. Ούτε οι γονείς να κρατάνε μυστικά ουσιαστικά θέματα από τα παιδιά, ούτε τα παιδιά από τους γονείς. Και νομίζω για το να μας μιλήσουν οι γονείς μας, είμαστε εμείς υπεύθυνοι, τα παιδιά μας, είμαστε εμείς υπεύθυνοι να έχουμε δημιουργήσει ένα περιβάλλον το οποίο να είναι θετικό και αποδεκτικό για να μιλήσουν τα παιδιά. Μάλιστα. Ναι. Επίσης θέλω να πω ότι πολλοί γονείς είναι αρνητικοί και μπορεί να πούν το έχεις πει σε κάποιον άλλο, λες και είναι κάτι, ξέρω εγώ, το κακό. Σε αυτήν την περίπτωση είναι οι γονείς προσβάλλουν το παιδί τους. Είναι απίθανο να είναι οι πρώτοι που το έχουν πει. Συχνά ένα παιδί ΛΟΑΤ από ό,τι ξέρω το έχει ήδη πει σε φίλους του. Άρα, ναι. Δεν είναι κάτι εκτός κακό. Και αν έχει εξαιρετικά καλή σχέση με τον γονέα, οπότε... Αν το παιδί σας δεν το έχει πει πρώτα σε εσάς και το έχει πει σε φίλους, προβληματιστείτε λίγο, μήπως δεν είστε και πολύ αποδεκτικός ή αποδεκτική μάνα στο τι σας λέει το παιδί. Να μην το παίρνετε ότι φταίει το παιδί.
Ναι. Επίσης, κάποιοι γονείς λένε «με χρειάζεσαι να κάνω τίποτα ή να μιλήσω σε κανένα». Το coming out δεν είναι πρόβλημα. Δεν είναι ένα πρόβλημα που χρειάζεται επίλυση. Το τι θέλει ο έφηβος είναι απλά να τους ακούσετε και να τους αποδεχτείτε. Και το χειρότερο είναι κάποιοι γονείς που λένε «μην το πεις σε κανένα, μην το πεις, πρέπει να μείνει εδώ στο σπίτι». Πολύ, πολύ κακό πράγμα, είναι κάτι φοβητσιάρικο. Μάλιστα. Και μεγάλη καταπίεση να λες στο παιδί σου να μην πει πράγματα τόσο προσωπικά δικά του και τόσο φυσιολογικά πράγματα. Και το κάτι άλλο είναι κάποιοι μπορεί να απαντήσουν «το γνώριζα ήδη». Μερικοί λοατάνθρωποι λένε ότι μπορεί να είναι παρηγορητικό που ήδη το γνώριζα, στενοί φίλοι και οικογένειες. Άλλοι όμως είναι τρομοκρατημένοι. Γιατί δεν κρύβουν το μυστικό τους πολύ καλά, είτε όλοι μιλούσαν πίσω από την πλάτη τους. Άρα, κάποιος γονιός, το τι συμβουλεύω είναι στην ασφαλή πλευρά να μην πουν ότι ήξερα ήδη, μέχρι να ρωτήσει ο έφηβος ή η έφηβη να είναι διευθυντής. Δηλαδή, ας πει το παιδί σου, μάμα, το ήξερες. Ας σου πει, σημαίνει θέλει να μάθει αν το ήξερες. Και να πεις την αλήθεια, να πεις το σκεφτόμουν ότι μπορεί να συνέβαινε, αλλά δεν ήμουν σίγουρος, σίγουρη, περίμενα να μου το πεις. Μάλιστα. Οι γονείς απλά να είναι ειλικρινείς, ευγενικοί, θα επικεντρωθούν πιο πολύ στα συναισθήματα του εφήβου, αντί να σχολιάσουν, για παράδειγμα, εγώ κατάλαβα σε που μικρός, γιατί προτιμούσε τις κούκλες ή τα αυτοκινητάκια, αν ήσουν κορίτσι, να μην κάνουν σχόλια τέτοιου που δεν σχετίζονται με το φίλο τους. Μπορεί να τους πούν ότι, ας πούμε, είσαι το παιδί μου και σε έχω παρακολουθήσει να μεγαλώνεις, σε έβλεπα να μεγαλώνεις, ήξερα ότι υπήρχε κάτι το ιδιαίτερο μέσα σου, το οποίο περίμενα μια μέρα να μου λέγεις, αλλά με αγάπη, με στοργή, με ηρεμία. Ωστόσο, να μην προσβάλλει ο γονιός τον έφηβο. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό. Να σεβόμαστε την προσωπικότητα του παιδιού μας και τη μοναδικότητα του και το ανθρώπινο του δικαίωμα να υπάρχει. Mm-hmm. Να υπάρχει όπως είναι η φύση του. Ναι. Και το χειρότερο τι είναι, ότι πολλοί γονείς όταν το μάθουν, οι ομοφοβικοί κηρύσσουν πόλεμο. Χρησιμοποιούν σε ορισμένες περιπτώσεις, όχι πάντα, ο σεξουαλικός προσανατολισμός μπορεί να είναι ο λόγος για συνεχή πόλεμο. Και οτιδήποτε να κάνει ο έφηβος, είτε σωστό είτε λάθος, οι γονείς πιστεύουν ότι είναι σύμπτωμα του προβλήματος. Για παράδειγμα, μπορεί να κρίνουν τα παιδιά τους για την επιλογή των φίλων, το επάγγελμα, τους σχολικούς βαθμούς. Και έχω ακούσει δυστυχώς πάρα πολλές κακές περιπτώσεις στην Κύπρο. Για παράδειγμα, να πω ένα πράγμα, ο πατέρας έσπαζε σανίδια πάνω στο γιο του για χρόνια ολόκληρα μετά που έμαθε ότι ήταν γκέι. Πολύ λυπηρό, πάρα πολύ λυπηρό. Εγκληματικό βασικά. Ναι. Και μετά έρχονται και λένε «Α, οι ομοφιλόφιλοι άνθρωποι, οι ΛΟΑΤ άνθρωποι, οι ΛΟΑΤ και οι άνθρωποι έχουν πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Άμα το δέρνεις τον άλλο συνέχεια και σπάζεις σανίδια πάνω στην πλάτη του, δεν θα έχει μετά, αν μη τι άλλο, διαταραχή μετατραυματικού στρες, άμα τον κακοποιείς». Σίγουρα. Δουλεύουμε. Ευθυνόμαστε εμείς για το σεξουαλικό προσανατολισμό του γονιού μας. Ευθυνόμαστε πλήρως όμως για το αν θα κακοποιήσουμε το παιδί μας μετά που θα μας κάνει coming out ή αν θα το υποστηρίξουμε αγαπητικά. Ναι. Βλέπω άτομα σήμερα που είναι 50 χρονών, 37 χρονών, οι οποίοι έχουν διαταραχή μετατραυματικού στρες. Ναι. Δηλαδή έχουν flashbacks, δηλαδή τι γινόταν όταν ήταν 20 χρονών ή 15 χρονών, όταν το έμαθαν οι γονείς. Έχουν εφιάλτες το βράδυ, νιώθουν κάποιες φορές το ξύλο πάνω στο δέρμα τους, δηλαδή να σπάζει, πονούν. Έχουν αποφεύγουν διάφορα πράγματα, έχουν πάρα πολύ στρες, πάρα πολύ στρες. Και επειδή προφανώς δεν έχουν κάνει ψυχοθεραπεία μέχρι σε αυτή την ηλικία που ήρθαν να κάνουν ψυχοθεραπεία. Ακριβώς. Γιατί, έτσι να πούμε τον τη συμβουλή, χάρη για τα νεαρά παιδιά που βλέπουν αυτό το βίντεο, γιατί έχουμε πολλούς νεαρούς ανθρώπους που παρακολουθούν τα βίντεο μας, ότι εάν τυχόν σας συμβαίνουν τέτοια κακοποιητικά πράγματα, να καταφύγετε οπωσδήποτε σε ψυχολόγο και να αρχίσετε να παίρνετε ψυχολογική υποστήριξη, ώστε να μην σας αφήσει βαθιά σουλές αυτό που έχει συμβεί. Σίγουρα είναι βαθύ τραύμα, αλλά όσο πιο νωρίς ξεκινήσει η επούλωση του τραύματος, τόσο πιο εύκολα δεν το κουβαλάς μαζί σου μια ζωή. Ενώ αν σκέψου, αν από τα 15 σου γίνεσαι 50, για να βρεις την δύναμη, να βρεις τη δυνατότητα να πας στο ψυχολόγο, γιατί μπορεί κάποιος να μην είναι ενημερωμένος, να μην ήταν ενημερωμένος. Σημαίνει κουβαλώντας τόσα πολλά χρόνια, κουβαλώντας 35 χρόνια ένα τραύμα,
αυτό το τραύμα έχει βγάλει ρίζες, έχει βγάλει φτερά, έχει γίνει η ζωή σου όλη, η δεύτερη σου φύση. Μάλιστα. Το τραύμα που κουβαλάς μαζί σου. Και οι γονείς, τι θα έλεγα, είναι οι γονείς ΛΟΑΤΚΙ να υποστηρίξουν ένας τον άλλο. Δηλαδή η κυρία, η δεύτερη κυρία που έκλεισε την κόρη σπίτι, την επηρέντη στο κινητό, να θυμάμαι καλά την επιστολή. Εγώ τι θα έκανα, θα έβρισκα άλλους γονείς οι οποίοι έχουν ΛΟΑΤΚΙ παιδιά. Γιατί εγώ προσωπικά πιστεύω, είμαι πεπισμένος ότι οι περισσότεροι γονείς που παρευρίσκονται σε μια συνάντηση γονιών ή που μιλούν με έναν υποστηρικτικό γονέα, αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα να μην παραμείνουν αρνητικοί στο σχετικό θέμα. Δηλαδή, εάν ένας γονιός που το έχει κάνει coming out το παιδί του, εάν κάνει παρέα με άλλους γονείς οι οποίοι βιώνουν το ίδιο αλλά δεν το βιώνουν ομοφοβικά, γιατί σκέψου τώρα να κάνουν gang up, ομοφοβικός, ο οποίος είναι ομοφοβικό, να γίνουν ομοφοβικοί στην Τρίτη. Εδώ να πω ότι είχαμε φιλοξενήσει στην εκπομπή που έκανα στην τηλεόραση στο Θεκλά Μιλάμε Ανοιχτά τον Ανδρέα, τον μπαμπά του Χάρη, του Μαυρομιχάλη, τον κύριο Ανδρέα τον Μαυρομιχάλη, ο οποίος είναι ένας πολύ ενεργός ακτιβιστής σε θέματα γονέων ΛΟΑΤ και ο οποίος μαζί και με άλλους γονείς συνεργάζονται με την Accept ΛΟΑΤ Κύπρου και κάνουν και κάποιες συναντήσεις. Οπότε όποιος γονέας βλέπει αυτό το βίντεο και νιώθει ότι χρειάζεται ένα υποστηρικτικό περιβάλλον από άλλους γονείς οι οποίοι έχουν επίσης ΛΟΑΤ και παιδιά και θέλουν να έχουν ένα περιβάλλον στο οποίο να γνωριστούν μεταξύ τους, να συνδεθούν, να υποστηρίζουν ένας τον άλλο, να ψάξουν να βρουν τις συναντήσεις που κάνει η Accept ΛΟΑΤ Κύπρου. Άμα γράψετε Accept ΛΟΑΤ, νομίζω είναι ΛΟΑΤ και τώρα δεν θεωρώ, την Accept Cyprus, αν γράψετε στο διαδίκτυο, στο Google Search, θα σας βγάλει τις ιστοσελίδες, θα σας βγάλει τα τηλέφωνα, οπότε έρθετε σε επαφή. Mm-hmm. Έχει δει εκείνη την έχουμε, δεν την είδε που κάναμε τον κύριο Ανδρέα Μαυρομιχάλη. Να σε στείλω να τη δει. Την κάναμε, ήσουν στη Γαλλία εσύ τότε, Χάρη. Ναι, ευχαριστώ. Ο κύριο Ανδρέα, ο οποίο είχε περάσει μια φάση, μεγάλο κύριο Ανδρέα, στην ηλικία του πατέρα μου, νομίζω, είχε περάσει μια φάση άρνηση όταν έκανε coming out ο Χάρη Μαυρομιχάλη, ο γιο του, ο οποίο είναι openly gay ο γιο του. Μάλιστα, είχε κάνει και το γύρο του κόσμου το βίντεο που έκανε πρώτα σιγά μου στο σύντροφο του με ένα flash mob, δεν ξέρω αν το έχεις δει. Ξέρεις το Χάρη, στην Νέα Υόρκη. Τον έχω ακουστά. Ο Χάρης είναι openly gay και είναι ακτιβιστής ο Χάρης και είμαστε γνωστοί, έχουμε κοινούς γνωστούς και είπαμε θα συναντηθούμε και από κοντά, έχουμε μιλήσει μέσω τηλεδιάσκεψης όπως μαζί σου. Και ο πατέρας του ήρθε στην εκπομπή και είπε ότι στην αρχή όταν το άκουσα δυσκολεύτηκα, είχα δυσκολία, μετά όμως κατάφερα να καταπολεμήσω την ομοφοβία μου και τώρα δουλεύω ακτιβιστικά με γονιούς, γιατί είναι μεγάλος ο γιος του. Ο γιος του είναι και μεγάλος και από μένα το λέει ότι είναι και μεγάλος ο Χάρης, νομίζω μερικά χρόνια. Και λέει, δουλεύω μαζί με άλλους γονιούς για να τους βοηθήσω να αποδεχθούν την πραγματικότητα των παιδιών τους και να μην κάνουν τα λάθη που τυχόν έκανα εγώ στην αρχή. Τρομερό παράδειγμα. Υπάρχουν χάρη μου γονείς που μπορείς να πεις ότι είναι ιδανικοί γονείς παιδιών ΛΟΑΤ? Ναι. Κοίταξε, ευτυχώς έχει και καλούς γονείς, όπως τους λέω εγώ. Οι περισσότεροι μπορούν να αγαπούν το παιδί τους χωρίς να αποδεχτούν τελικά τη ζωή του παιδιού. Όμως πολλοί φτάνουν στο σημείο όπου μπορούν επίσης να γιορτάσουν τη μοναδικότητα του παιδιού τους. Είναι αυτοί που βλέπουν την ομοφιλοφιλία ως νόμιμη με έκφραση της ανθρώπινης σεξουαλικότητας. Και άκουσα κάποιο γονιό να λέει θα προτιμούσα να αλλάξω την ομοφοβική μας κοινωνία ώστε το παιδί μου να ζήσει τη ζωή του χωρίς απόρριψη και φόβο. Και οι γονείς σε αυτόν τον στάδιο να αντιμετωπίζουν τη δική τους ενοχή ότι είναι μέρος μιας ενοχής κοινωνίας, μιας ομοφοβικής κοινωνίας και αρχίζουν να καταλαβαίνουν τα προβλήματα που δημιούργησαν άθελα εν άγνοιαν τους για το παιδί τους και αρχίζουν να μιλούν ενάντια στην καταπίεση, να μιλούν σε φίλους για τα ζητήματα που εμπλέκονται ως μέσο εκπαίδευσης των άλλων, υποστηρίζουν ομοφιλόφιλους φίλους του γιου ή της κόρης τους, παρευρίσκονται στις συναντήσεις των γονιών να βοηθήσουν άλλους γονείς, με λίγα λόγια δεσμεύονται για ένα σκοπό και βρίσκουν έναν τρόπο να είναι άνετοι για να κάνουν θετική συμβολή σε όλο το θέμα. Και μερικοί το κάνουν τολμηρά και άλλοι το δουλεύουν ήσυχα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και πολύ ελπιδοφόρο ότι έχουμε τέτοιους γονείς. Μπράβο. Ένα βασικό ερώτημα, το οποίο δεν το απαντήσαμε από την αρχή της επιστολής, θα σου λέγα να το πούμε από την αρχή, αλλά αφήσα το για το τέλος. Είναι γενιέσαι ομοφιλόφιλος ή γίνεσαι χάρη? Ναι. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να μιλήσω λίγο για την έρευνα. Θα απαντήσω την ερώτησή σου. Ξυπνώ έναν πρωί και λέω αυτό είναι, ξέρω εγώ, έτσι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως. Εγώ προσωπικά ερευνώ και μετά πιστεύω.
Και η επιστημονική έρευνα τι είναι? Είναι, στηρίζεται στην αντικειμενικότητα, συλλέγει δεδομένα επιστήμονα στα οποία πρέπει να είναι απαλλαγμένα από υποκειμενικά στοιχεία. Ο ερευνητής πρέπει να ενδιαφέρεται για τον έλεγχο της ορθότητας των ερευνητικών του υποθέσεων, δηλαδή έχουν υποθέσεις, όχι την προαγωγή τους προς μια ορισμένη κατεύθυνση. Και επίσης οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για ανάλυση των δεδομένων, η συγκέντρωση, τα συμπεράσματα που εξάγονται, πρέπει να στηρίζονται στην αντικειμενικότητα, την τυπική συλλογιστική, χωρίς την παρεμβολή υποκειμενικών στοιχείων. Άρα, περιγράφεις για ποιο λόγο οι επιστημονικές έρευνες είναι έγκυρες. Πολύ σωστά. Και γιατί τις εμπιστευόμαστε και τις υιοθετούμε. Τις εμπιστευόμαστε και υιοθετούμε τα ευρήματα τους. Ναι. Άρα, μερικές από τις πιο σημαντικές έρευνες που μελετούν την επιρροή των γονιδίων και της γενετικής προδιάθεσης των καθορισμών του σεξουαλικού προσανατολισμού λένε ότι γεννιέται κάποιος ΛΟΑΤ, γεννιέται κάποιος ομοφιλόφιλος, γεννιέται κάποια κοπέλα λεσβία. Δεν γίνεται, γεννιέται. Υπάρχουν διάφορες μελέτες που έχω ψάξει. Ας πούμε, μια είναι για τον εγκέφαλο. Έχουν βρει ότι και οι άντρες και οι ετεροφιλόφιλες γυναίκες έχουν του ίδιου μεγέθους ημισφαίρια του εγκεφάλου, ενώ οι λεσβίες και οι ετεροφιλόφιλοι άντρες έχουν ελαφριά μεγαλύτερο δεξίν ημισφαίριο. Και αυτό είναι μια μελέτη που έχει γίνει από το Ινστιτούτο Καρολίνσκα στη Στοκχόλμη, στη Σουηδία. Και η ίδια έρευνα δείχνει, έκαναν αξονική τομογραφία του εγκεφάλου 90 ανθρώπων. Και βρήκαν ότι οι ομοφιλόφιλοι άντρες και γυναίκες έχουν πιο ανεπτυγμένη την αμυγδαλίνη, είναι η περιοχή του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνη για τα συναισθήματα. Όμως, εδώ είναι πολύ σημαντικό να τονίσω ότι τα ευρήματα αυτά δεν σημαίνουν ότι οι γκέι άντρες έχουν αποκλειστικά θηλυκό μυαλό και λεσβίες αντρικών, αλλά αναφέρονται σε συγκεκριμένα μόνο σημεία του εγκεφάλου όπου μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Και ίσως αυτό εικάζουμε, γιατί ακόμη ο εγκέφαλος είναι ίσως και πιο ανεξερεύνητος και από το διάστημα, εικάζουμε ότι αυτό είχε να κάνει με το γιατί υπάρχει ερωτική έλξη προς άτομα του ίδιου φύλου και το γεγονός ότι ερωτεύονται άτομα του ίδιου φύλου. Μάλιστα. Υπάρχει μια άλλη έρευνα. Ερώτηση είναι, υπάρχει γκέι γονίδιων? Και θα μιλήσω για μια έρευνα που έγινε το 1993 και δημοσιεύτηκε στο έγκυρο επιστημονικό περιοδικό, λέγεται Science, η οποία τάραξε τα νερά υποστηρίζοντας ότι ανακαλύφθηκε τον γκέι γονίδιων. Οι μελετητές, αυτοί που έκαναν την έρευνα, ερεύνησαν τον DNA σε 40 ομοφιλόφιλα αδέλφια και κατάληξαν στο συμπέρασμα ότι 33 από αυτά είχαν το ίδιο χρωματόσωμα Χ. Και ο επικεφαλής της έρευνας εβεβαίωσε ότι υπάρχει... Ιδίους δείχτες XXQ28 στο χρωμόσωμα Χ. Μάλιστα. Διαβάζω αυτά που έγραψες και σε διορθώνω. Okay. Αυτά το έγραψες, να μην συγχύσουμε τους... Είναι σημαντικό να το πούμε όμως, γιατί μπορεί κάποιος που μας παρακολουθεί να έχει γνώσεις γενετικής και να πει εντάξει. Άρα οι 33 από τους 40 είχαν τους ίδιους δείχτες XQ28 στο χρωμόσωμα Χ, που είναι, μιλούμε για πολύ ψηλή ταύτιση. Ναι. Και αυτός που έκανε ο επικεφαλής της έρευνας, ο Ντίν Χάμερ, βεβαίωσε ότι υπάρχει ένα γονίδιο ή και περισσότερα, το οποίο μπορεί να διαδραματίσει βασικό ρόλο στον καθορισμό του σεξουαλικού προσανατολισμού στον άντρα. Okay. Βασικά, ουσιαστικά η μελέτη αυτή επισήμανε την περιοχή όπου είναι πιθανό να βρίσκεται το γονίδιο που σχετίζεται με την ομοφιλοφιλία. Αλλά δεν κατάφερε να προσδιορίσει το ίδιο το γονίδιο. Ναι. Και κάποιοι που έχουν την άποψη ότι η ομοφιλοφιλία είναι επιλογή, θα σου πούμε, δεν έχουν βρει ακριβώς το γονίδιο. Αλλά ακόμη και αυτόν, το ότι έχει βρεθεί η περιοχή, είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξαναλέω ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ίσως πιο ανεξερεύνητος από το διάστημα. Ξέρουμε πολύ λίγα πράγματα με τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Έχεις μελέτες για δίδυμα? Ναι, έχω ψάξει μελέτες για δίδυμα, οι οποίες αυτές οι μελέτες προσπάθησαν να διερευνήσουν, να ψάξουν το ζήτημα της κληρονομητικότητας, στηριζόμενες στην υπόθεση ότι αν το ένα παιδί είναι ομοφιλόφιλο, υπάρχει πιθανότητα να είναι και το άλλο. Και βασικά τι έχουν κάνει? Πραγματοποίησαν έρευνες σε μονοζυγωτικά δίδυμα, δηλαδή είναι αυτά τα αδέλφια που προέρχονται από το ίδιο γονιμοποιημένο οάρι. Μοιράζεται στη μέση, κλωνοποιείται, άρα έχουν το ίδιο DNA. Ακριβώς. Δύο μονοζυγωτικά αδέρφια. Ναι.
Άρα έχουν εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι έχουν το ίδιο γενετικό υλικό και παρατήρησαν βασικά το ότι βρήκαν ότι υπάρχει έναν ιδιαίτερα αυξημένο ποσοστό ταύτισης της ομοφυλοφιλίας στα δίδυμα. Ακόμη και σε όσα ζούσε σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Δηλαδή, είχαν βρει κάποιον δίδυμο ο οποίος ζούσε στην Κοπεχάγη, ο άλλος ζούσε στο Σαν Φρανσίσκο και ήταν και οι δύο ομοφυλόφιλοι. Μάλιστα. Και αυτό γίνεται στις περιπτώσεις που δίνονται υιοθεσία ένα μονοζυγωτικά δίδυμα και πάει το ένα σε άλλη οικογένεια και το άλλο σε άλλη οικογένεια. Φταίνει οι ορμόνες για να είναι κάποιος γκέι? Οι περισσότερες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα δεν μπόρεσαν να ανακαλύψουν σημαντικές διαφορές, διαφοροποιήσεις στα επίδια των σεξουαλικών ορμονών ανάμεσα στους ετεροφιλόφιλους και τους ομοφιλόφιλους ενήλικους του ίδιου φύλου, άρα δεν φταίνουν οι ορμόνες. Άρα αυτό με τις ορμόνες είναι λανθασμένο. Mm-hmm. Έχεις κάποιες τελικές σκέψεις να μας πεις, Χάρη μου? Σε ευχαριστούμε. Πρώτα απ' όλα θα σε ευχαριστήσω γιατί για ακόμη μια φορά έχεις συγκεντρώσει γνώση, την έχεις ομαδοποιήσει, την έχεις γράψει με εύληπτον και κατανοητόν τρόπο και μας την έχεις εξηγήσει. Άρα μιλήσαμε σήμερα για το πώς αντιμετωπίζει. Στην ουσία το θέμα μας είναι πώς αντιμετωπίζει ο γονιός έναν παιδί στην εφηβεία που προβληματίζεται. Εντάξει, ήταν βασικό να έχει να κάνει με το ερώτημα του γονιού. Εντάξει. Ένα ερώτημα το οποίο μας έφερε πολλά θέματα να μιλήσουμε. Μιλήσαμε στην ουσία για την αντιμετώπιση του γονιού προς την ομοφυλοφιλία του παιδιού του. Και μιλήσαμε επίσης και μας έδωσες, και σε ευχαριστούμε γι' αυτό, μας έδωσες έτσι μια περίληψη του τι ευρήματα έχει σύγχρονη έρευνα γύρω από αυτό το θέμα, που όλα κλείνουν προς την περίσταση, προς την γνώση ότι γεννιέται κάποιος ομοφυλόφιλος και δεν γίνεται. Ποιες είναι οι σκέψεις σου, εσέναν και ως ενεργός ψυχολόγος, ως μαχόμενος ψυχολόγος που ζεις στην Κύπρο και βλέπεις κόσμο και δουλεύεις με κόσμο, για τούτο το θέμα που συζητήσαμε σήμερα, ναι, και η δική σου εμπειρία? Θα ήθελα απλά να μιλήσω στους γονείς, γιατί φαντάζομαι μας βλέπουν πάρα πολλοί γονείς που έχουν εφηβούς. Το πρώτο που θα τους έλεγα είναι να λύσουν τα δικά τους θέματα. Είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν. Το δεύτερο πράγμα, αν δυσκολεύονται να ζητήσουν βοήθεια από ειδικών, από ψυχολόγο. Το τρίτο που θα τους πω είναι τα παιδιά τους είναι μια χαρά, είναι απόλυτα φυσιολογικά, να μην τα τραυματίσουν. Το τέταρτο πράγμα είναι αν τα αγαπούν πραγματικά να τα αποδεχτούν και να τα υποστηρίξουν, να τα στηρίξουν, να είναι δίπλα τους δηλαδή. Και είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει κάποιος γονιός στα παιδιά του, ωστόσο να τα βοηθήσει να μεγαλώσουν, να είναι ψυχικά υγιείς και να βγάλουν έξω στην κοινωνία ευτυχισμένους ενήλικες. Αυτό θα έλεγα. Είναι το πιο σημαντικό. Πολύ ωραίο κλείσιμο, Χάρη. Δηλαδή, ο ρόλος μας ως γονιός είναι να γεννήσουμε και να μεγαλώσουμε παιδιά ψυχικά ασφαλή, συναισθηματικά ασφαλή, που να μπορούν να είναι ευτυχισμένοι. Ανεξαρτήτως οποιασδήποτε ιδιότητας άλλης έχουν εκτός από το ότι είναι παιδιά μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη μου. Εγώ σας ευχαριστώ και ευχαριστώ ξανά τους ακροατές που θα δουν αυτόν. Τώρα θα δεις που θα βγουν και καινούργια θέματα για να κάνουμε και επόμενη συνάντηση. Εδώ, να βοηθήσω. Ευχαριστώ, Χάρη, να είσαι καλά.